τίποτα, εντάξει, 27 χρόνια. Από τότε ο Χάρης έγινε. Δεν έχει σημασία. Ναι. Πόσες ζωές να έκαμε ενώ στα 27 κάποιο. Πολλές, ρε Βαρβάρα μου. Τι είμαι, κάθε χρόνο μπορεί να κάνει και κάτι. Ως τα 27 σου. Βέβαια. Ως πριν την εκπομπή που ξεκινήσαμε. Ναι, πολλές δουλειές. Θα τις γράψεις. Δεν κάτι παγωταρίες. Σε παγωταρία. Ναι. Χρωμόσο. Πόσο χρόνο. 14. Πώς ήταν υποδοχή. Χρωμός. Κρατήσεις. Σε καφέ. Ναι, καφέ. Πολύ τρία σε έναν κατάστημα. Καλά, κρατήσεις. Δεν λες μπορείς να διασκεδάζουν άλλοι και εσύ όλοι. Όχι, μια χαρά. Γι' αυτό που μπαίνει. Μια χαρά. Διάβαζα βιβλίο έξω στην είσοδο. Σε μια εταιρεία με πωλήσεις. Αλλά τούτες έκαμε τέτοιο παράλληλα. Που έμεινες πρώτα στα promotion. Τα promotion έκαμε τα 8 χρόνια. Ναι, ήταν αρκετά τα χρόνια. Ήταν καριέρα στα promotion. Τι να κάνω, ρε Βαρβαρά μου, τι να κάνω. Ήταν πραγματικά, είναι αυτό που γεμίζει εμπειρίες, γεμίζει. Δηλαδή, εγώ το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είτε είναι σε μια υπεραγορά, είτε είναι μέσα στον δρόμο και μας δίνει ένα φυλάδιο και θέλει να μας δώσει κάτι και ο άνθρωπος ο καημένος, ας τον ακούσουμε και ας μεν το πιάσουμε ή ας γυρίσουμε να το δούμε. Ξέρεις πόσες φορές ήταν το πιο άσχημο συνέστημα να περνά ο άλλος που δίπλα σου και σαν να μην υπάρχεις. Έτυχε αρκετές φορές και νιώθεις πραγματικά τόσο άσχημα και είναι τη στιγμή ή να σου κάνει κάποιος του την κίνηση, ας ακούσουμε τον άλλο και μην πειράζει αν δεν μας ενδιαφέρει πολλά και όμως να μας πει. Εμείναν τις τραύματα. Όχι, πραγματικά όλοι οι άνθρωποι. Όχι, ένα άλλο γιατί ρε παιδί μου, εντάξει, ο καθένας είναι εκεί να κάνει τη δουλειά του, κατάλαβες. Δηλαδή, και εμείς είμαστε και μένα. Φοβιάζεται, έχει ο κόσμο που αρχίζει να πάει στη δουλειά και είναι έτοιμος να πιάσει. Ναι, αλλά ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα χαμόγελο, ένα όχι ευχαριστώ. Ή όταν περνούμε ένα αποτύπλο μας, μπορεί κάποιοι μέσα στον δρόμο να δίνουν φυλάδια. Εντάξει, ο ζωός άνθρωπος είναι. Ενώ το πλάσμα του Θεού είναι. Εντάξει. Να μην το πιάσεις αν δεν θέλεις να πιάσεις. Αλλά του ευχαριστώ. Εν το χρειάζομαι. Όντως, ένα χαμόγελο είναι. Κάτι, ναι. Δηλαδή η ευγένεια εκείνη που σε κάνει να νιώθεις εσύ καλά, να συνεχίζεις. Εντάξει, ζω πάρα πολλά χρόνια που περάσαν, αλλά ήταν το παράπονο μου το μεγάλο τότε, ρε παιδί μου, στα προμός. Όχι όλος ο κόσμος βεβαίως, ήταν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά. Νιώθες πολλά άσχημα και που το συζητούσαμε μεταξύ μας, όλοι το ίδιο άσχημα νιώθαμε. Είναι γι' αυτό μετά όπου πήγαινα με φίλους μου μετά και από τον καιρό του σχολείου. Ένα δέχομαι να μην πιάσω φυλάδιο που τους εντύπωσε κάποιος μέσα στον δρόμο. Εντάξει, Χριστιανά, μου εσύ πρέπει να εξαρτάται η ψυχολογία σου από τους άλλους ανθρώπους. Σου λες, όπου τσι αν περάσει. Καλά, ρε Βαρβάρα μου. 14 χρονών, 15 που στέκεσαι μέσα σε μια υπεραγορά να κεράσει χυμό τον άλλο. Τι μπορεί να κάνει. Μα γεράσει και χυμό, έτσι. Σκέφτομαι απλά ότι είσαι ένα φυλάδιο. Μα αυτό σου λέω ότι είναι μεμονωμένα περιστατικά. Οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν ευγενέστατοι, αλλά γίνονται το. Ακόμη λέω σου, μετά στο σχολείο που μπορεί να πηγαίναμε κάπου με τους φίλους μου ή να περνούσαμε από κάπου, κάποιος να έδινε ένα φυλάδιο, δεν εδέχομαι να μην το πιάσει κάποιος το φυλάδιο. Γιατί λέω τους, πιάστε το, δεν ξέρετε τι σημαίνει να με γυρίζει άλλο να σε δει, πιάστε το φυλάδιο. Και πέταξε το παρακάτω. Πέταξε το παρακάτω. Τώρα, όποιον έβρουμε, θα πιάνουμε το φυλάδι. Μα είναι τα πιάνετε τόσο καιρό. Μπορεί κάποιες φορές να μην το έχει. Ξέρω, κοίταξε. Ενώ πλέον.